Η κυβέρνηση εμφανίζει το νέο νομοσχέδιο, αυτό που σε λίγο θα ψηφίσει η πλειοψηφία, ως τομή, ως προοδευτική μεταρρύθμιση. Όπως βέβαια τομή και προοδευτική μεταρρύθμιση εμφάνισε και τον εγκληματικό θα πω, εργασιακό νόμο Χατζηδάκη, που γύρισε πίσω 120 χρόνια τους εργαζόμενους, καταργώντας το 8ωρο, νομοθετώντας το 10ωρο, καταργώντας το δικαίωμα στην απεργία, συνδικαλιστικά και δημοκρατικά δικαιώματα και άλλα που περιείχε αυτό το νομοσχέδιο, δεν θέλω να επεκταθώ. Προοδευτικό εμφάνισε και το νομοσχέδιο των ΕΦΚΑ, που ιδιωτικοποιεί την απονομή συντάξεων εκτός από την κοινωνική ασφάλιση. Με το νομοσχέδιο, με την τροπολογία σήμερα, πάμε σε σύνταξη, όπως λέει, εμπιστοσύνης. Γιατί οι εκκρεμείς συντάξεις είναι πολλές και βέβαια εδώ παρουσιάζονται νούμερα τα οποία δεν αντιστοιχούν στην πραγματικότητα. Δεν είναι 80.000 όπως λέει το Υπουργείο, αλλά πέρα από εκεί δεν υπολογίζονται καταρχήν οι συντάξεις των διεθνών σχέσεων, που είναι πάνω από 20 με 25.000, δεν υπολογίζονται αυτές που έχουν υποβληθεί το τελευταίο τρίμηνο του 2021 και βέβαια δεν γίνεται συζήτηση για τις 120.000 εκκρεμείς επικουρικές συντάξεις. Όσο αφορά την σύνταξη εμπιστοσύνης, είπαμε ότι αυτή ουσιαστικά με τις ρυθμίσεις νομιμοποιεί αυτή την καθυστέρηση των 3 και 5 ετών. Γιατί ουσιαστικά τότε θα γίνεται οριστική η σύνταξη, όταν θα υπάρξει ο έλεγχος, και αν από τον έλεγχο προκύψει ότι ο συνταξιούχος πρέπει να γυρίζει πίσω, θα τα γυρίσει και έντοκα και βέβαια μπορεί να χάσει το σπίτι του, γιατί η σύνταξη του αυτή δεν θα φτάνει για να αποθηκεύει, να αποταμιεύει ένα ποσό, μήπως τυχόν και το πάρουν πίσω μετά από 3 έως 5 χρόνια. Εμείς ψηφίζουμε κατά σε αυτή την τροπολογία, τη θεωρούμε εμπεγμό, εξαπάτηση και καλέσαμε την κυβέρνηση να υλοποιήσει το μοναδικό μέτρο που μπορεί να υλοποιήσει αυτό της εκκρεμής συντάξης και να αποδίδεται γρήγορα η σύνταξη, που είναι η πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού. Όσο χρειάζονται, κύριε Υπουργέ, όσους χρειάζονται, για να μπορούν να βγαίνουν γρήγορα οι συντάξεις, να σταματήσει η ιδιωτικοποίηση παραπέρα του ΕΦΚΑ. Μιλάτε λοιπόν για προοδευτική μεταρρύθμιση. Πόσο προοδευτικό είναι το κυνήγι των ανέργων? Πόσο προοδευτικό είναι η μεταφορά της μεγαλύτερης μάζας των πόρων του οργανισμού με διάφορους τρόπους στους επιχειρηματικούς ομίλους? Πόσο προοδευτικό είναι να προβλέπετε προϋποθέσεις τέτοιες που αποκλείουν το 90% των ανέργων από κάθε προστασία? Πόσο προοδευτικό είναι να προβλέπετε ένα επίδομα που δεν επιτρέπει την εξωπρεπή διαβίωση του ανέργου? Πόσο προοδευτικό είναι σε περίοδο μεγάλης ακρίβειας, μεγάλης αστεγίας, κύριε, των νέων, να αξιοποιούνται οι πόροι του πρώην ΟΕΚ για αλλότριους σκοπούς? Πόσο προοδευτικό είναι τα προγράμματα απασχόλησης που περιλαμβάνουν κακοπληρωμένες θέσεις εργασίας με ημερομηνίες λήξης για τους ωφελούμενους, προσφέροντας πάνθυνα τη δύναμη και άλλα κίνητρα σε επιχειρήσεις, αλλά και αυξανόμενες δεσμεύσεις των εγγεγραμμένων ανέργων στα μητρώα του οργανισμού? Αλήθεια, μήπως αυξάνεται το επιδόμα ενεργείας με αυτό το νομοσχέδιο? Μήπως αυξάνεται το χρόνο επιδότησης των ανέργων? Μήπως δυναμώνει το πλέγμα προστασίας των ανέργων συνολικά με παροχές και επιδόματα? Μήπως φαίνεται ρυθμίσεις που αυξάνουν τους επιδοτούμενους ανέργους σε σχέση με το σύνολο των ανέργων? Αντίθετα, τους μειώνετε. Μήπως προβλέπετε νέο κατασκευαστικό έργο? Τίποτε από όλα αυτά δεν προβλέπονται. Ασκείται η βασική πολιτική από όλες βέβαια τις δυνάμεις, με τις όποιες διαφορές, που είναι πλήρως εναρμονισμένη με τις οδηγίες του συλλογικού εκφραστή του μεγάλου κεφαλαίου, που ενσωματώνουν όλες, λέτε, τις καλές πρακτικές, που δεν βέβαια είναι αυτές που ευνοούν τους εργαζόμενους, αλλά αυτές που ευνοούν τα κέρδη του κεφαλαίου. Αποκαλούνται ενεργητικές πολιτικές. Αυτές λοιπόν ενισχύετε. Αυτούς τους σπόρους μεταφέρετε προς την εργοδοσία με αυτό το νομοσχέδιο. Τέλος, να πούμε και για αυτά τα άρθρα στα οποία θα πάμε με το νέο ή με το παρόν. Στο άρθρο 51, που αφορά την καταβολή αξιών τοποθέτησης κέντρων δημιουργικής απασχόλησης,
ατόμων με αναπηρία και τροφίων κέντρων διημέρευσης ημερήσιας φροντίδας. Πάμε στο παρόν, γιατί πιστεύουμε ότι τα παιδιά με αναπηρία στερήθηκαν τα προγράμματα των κέντρων αυτών με όχημα την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού. Η κυβέρνηση οφείλει να εργοδοτήσει για όλη αυτή την ταλαιπωρία των παιδιών με αναπηρία και των οικογενειών της. Πρέπει να εργοδοτήσει για την πρόβλεψη που υπάρχει στο συγκεκριμένο άρθρο για παραχώρηση προσωπικών δεδομένων, όπως είναι τα στοιχεία ασφάλισης, εμβολιασμού μεταξύ ιδιωτικών εταιριών, ΙΔΙΚΑ και ΕΕΤΑ. Επίσης, εμείς δεν έχουμε αντίρρηση, όπως είπαμε, για να αποδοθούν τα χρήματα που προβλέπει η ρύθμιση. Διατυπώνουμε όμως αυτή την κριτική μας για το χειρισμό, τον αποκλεισμό δηλαδή των εναβολίες των παιδιών από τα κέντρα, γι' αυτό και ψηφίζουμε παρόν. Θα ψηφίσουμε ναι στο άρθρο 55 που αφορά την ενίσχυση υποχρεώσεων φορέων κοινωνικής προστασίας, τροποποίηση των άρθρων 7 κτλ. Όπως λέει ο τίτλος του άρθρου. Ωστόσο, πιστεύουμε ότι είναι επιτακτική ανάγκη οι φορείς παιδικής προστασίας να διαθέτουν στελεχωμένες κοινωνικές υπηρεσίες με κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους, παιδοψυχίατρους που να μπορούν να αναλαμβάνουν την κοινωνικοσυναισθηματική φροντίδα των παιδιών που φιλοξενούν, ενώ αντίστοιχα θα πρέπει να στελεχωθούν και οι κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων, των Περιφερειών, των Νοσοκομείων και των Κέντρων Υγείας, προκειμένου σε επίπεδο πρόληψης να αντιμετωπίσουν τα παιδιά που διαβιούν σε κίνδυνο και να παίρνουν τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία τους. Η παιδική προστασία πρέπει να ξεκινά πρώτα απ' όλα από την πρόληψη του φαινομένου, τη στήριξη της λαϊκής οικογένειας, με θεσμούς προστασίας της μητρότητας, σύγχρονους δημόσιους και δωρεάν βρεφονιπιακούς σταθμούς, με την προστασία του εισοδήματος των γονέων και μια σειρά άλλα απαραίτητα μέτρα που φυσικά δεν βρίσκονται στον προσανατολισμό της κυβέρνησης. Στο άρθρο 56 θα ψηφίσουμε παρόν. Μιλάει για την ένταξη παιδικών βρεφικών βρεφονιπιακών σταθμών στους Δήμους, στους φορείς παιδικής προστασίας. Πιστεύουμε ότι αυτή η ρύθμιση δεν μπορεί να αποκαταστήσει ή να αντιμετωπίσει κυρίως σε προληπτικό επίπεδο προβλήματα που υπάρχουν στις οικογένειες και στα παιδιά και μπορεί να οδηγήσουν και στα φαινόμενα της κακοποίησης. Δηλαδή, παραμένει ζητούμενο η ανάπτυξη και η στελέχωση υπηρεσιών, ιδιαίτερα στο πλαίσιο της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, που θα συνδέονται με την οικογένεια, τα σχολεία, τις σχολές, όπου έγκαιρα θα διαπιστώνουν και θα παίρνουν τα αναγκαία μέτρα στήριξης των οικογενειών και των παιδιών. Γι' αυτό ψηφίζουμε παρόν. Στο άρθρο 57 ψηφίζουμε επίσης παρόν. Αφορά τους όρους λειτουργίας φορέων κοινωνικής προστασίας και σχετικές κυρώσεις. Πιστεύουμε ότι επιχειρείται να μπουν οι όροι και οι προϋποθέσεις λειτουργίας και αδειοδοτήσεις των φορέων και των δομών που παρέχουν οργανωμένες κοινωνικές υπηρεσίες και έχουν σχέση με την προστασία των παιδιών ή ατόμων με αναπηρία, παιδιά ενήλικων και ηλικιωμένων ή ανίατων κτλ. Δεν είμαστε αντίθετοι στη λειτουργία των χώρων αυτών κάτω από προϋποθέσεις στον έλεγχο αυτών. Αυτό όμως που προκύπτει εδώ είναι ότι το ίδιο το κράτος βάζει όρους και προϋποθέσεις στη λειτουργία αυτών των χώρων, οι οποίοι λειτουργούν όχι με δική του ευθύνη, αλλά με ευθύνη των ιδιωτών, των φιλανθρωπικών σωματείων δηλαδή, των συλλόγων, των ΜΚΟ. Γι' αυτό και ψηφίζουμε παρόν στο συγκεκριμένο άρθρο. Στα υπόλοιπα άρθρα έχουμε πει, θα ψηφίσουμε κατά. Κανένα δεν είναι αυτό που αντιστοιχεί σήμερα στις ανάγκες ενός οργανισμού που θα στηρίζει τον άνεργο. Αντίθετα, μετατρέπεται σε ένα χρηματοδοτικό εργαλείο για τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους.